σοκαριστεί, δεν έχουμε απλά εξοργιστεί. Έχουμε σοκαριστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι υπάρχουν τέτοια σκουλίκια γύρω μας. Και δεν χρησιμοποιώ εγώ εύκολα τέτοιες εκφράσεις. Ακραίες. Αλλά για να εκφραστείς έτσι για ένα μικρό κορίτσι 21 ετών, να έχει πεθάνει το κορίτσι και να μπαίνεις μέσα στη σελίδα της και να αφήνεις μήνυμα δημοσίως το οποίο λέει... Δεν μπορεί να το μεταφέρει κανείς. Δεν θα το μεταφέρουμε ακριβώς, αλλά στο περίπου να δώσουμε μια αίσθηση στον κόσμο που δεν έχει διαβάσει το μήνυμα. Στο περίπου λέει, καλά σου έκαναν, βολεμένοι, καλά σου έκαναν, γιατί είχες σχέση με αλλοδαπούς. Αυτό είναι το νόημα αυτού. Το λέμε πάρα πολύ ευγενικά, είναι υβριστικά τα μηνύματα. Δεν το λέει έτσι, προφανώς. Είναι υβριστικά. Ο λόγος που, που αποκάλεσα τον άνθρωπο αυτό που άφησε το μήνυμα σκουλίκι, είναι γιατί μεταξύ άλλων λέει να σε φάνε τα σκουλίκια. Βρωμοσυριζέα, έχει υβρίς που σε αναστρέφεσαι, αλλοδαπούς κλπ. Καιρός ήταν να σε φάνε. Λέει τέτοια πράγματα. Εγώ λοιπόν περιμένω από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και σήμερα, αν γίνεται, και σήμερα. Έλα, Γεωργιά. Τατιάνα, επικοινωνήσαμε λοιπόν με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μας είπαν ότι έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία θα κατατεθεί στον εισαγγελέα για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων στοιχείων. Φαίνεται ότι το προφίλ του συγκεκριμένου δεν είναι πραγματικό. Είχε κάποια φωτογραφία άσχετη, δεν είχε τη φωτογραφία, το πρόσωπο. Αυτό δεν το γνωρίζουμε τώρα εμείς.